Είναι μαζί μας ο κύριος Λίνος Παπαγιάννης, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του ΕΛΑΜ. Καλώς ορίσατε. Είμαστε 11 μέρες πριν από τις εκλογές, κύριε Παπαγιάννη. Πώς πάει η προεκλογική, μαζεύετε κόσμο? Θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε αρκετά καλό δρόμο. Ναι. Οι πολίτες, έχω την εντύπωση ότι για πρώτη φορά ίσως έχουν δείξει μαζικά ότι έχουν βαρεθεί τα όσα βλέπουν, τα όσα ακούν και τις πολιτικές όλων αυτών των χρόνων. Αυτό για εμάς φυσικά και δεν είναι εθαρρυντικό για την αντιμετώπιση που έχει ο πολίτης προς το σύστημα, αλλά από την άλλη είναι αρκετά θετικό το ότι καταλαβαίνει επιτέλους ο κόσμος ότι με τις πρακτικές όλων αυτών των χρόνων δεν πρόκειται να προοδεύσουμε ούτε σαν χώρα, αλλά ούτε και σαν ανθρώποι. Οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν να πηγαίνετε καλά, έτσι. Ναι. Ποιο είναι το ποσοστό που θέλετε να εξασφαλίσετε ως στόχος, ας πούμε? Δεν έχουμε μπει στη λογική των αριθμών, δηλαδή να πούμε παράδειγμα ότι. Πώς δεν έχετε βάλει ένα στόχο, όλοι βάζουν ένα στόχο. Δεν έχουμε βάλει αριθμητικό στόχο. Με τι θα ήσασταν ικανοποιημένοι, κύριε Παπαγιάννη, τι θα θεωρούσατε επιτυχία? Εμείς θα θεωρούμε επιτυχία εάν αυξήσουμε τα ποσοστά μας αλλά και των αριθμών ψήφων των οποίων θα λάβουμε. Και αυτό θα είναι ο λόγος όχι για να πανηγυρίσουμε για μια αύξηση, αλλά για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι περισσότερος κόσμος έχει αφουγκραστεί τα όσα πιστεύουμε, τα όσα προσπαθούμε να επιτύχουμε και ταυτόχρονα να δείξουμε μαζί με τους πολίτες ότι πλέον η κατάσταση δεν πάει άλλο. Ναι. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Ποια κατάσταση δεν πάει άλλο? Γενικά η αντίληψη που έχουν οι πολιτικοί με ομικρόιωτα για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται και για το πώς πρέπει να πράττουν όλα αυτά τα χρόνια. Γενικά η κατάσταση που βλέπουμε κάθε προεκλογική περίοδο, όλοι ξαφνικά να γνωρίζουν τα πάντα, να γνωρίζουν ποια είναι τα προβλήματα, αλλά με το τέλος των εκλογών να τα ξεχνούν, κάποτε πρέπει να σταματήσει. Ναι. Άκουγα στο πάνελ τις συζητήσεις που είχαν οι εκπροσώποι των υπόλοιπων επιτελειών. Και αναρωτιόμαι πραγματικά εάν διαρωτώνται και ήδη γιατί υπάρχει τόσο ψηλή αποχή. Δεν μπορεί ο κόσμος να έχει τόσα προβλήματα και να θυμόμαστε όλοι τις λύσεις στο παραπέντε των εκλογών. Ναι. Αυτό δεν γίνεται τώρα, συμβαίνει για δεκαετίες. Και εσείς όμως προτείνετε πράγματα στο παρά κάτι των εκλογών, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι είναι κάτι που το κάνουν όλοι διαφορά, πριν τις εκλογές. Με μια βασική διαφορά που αυτό δεν μπορεί να μας το πάρει κανένας. Για ότι κατά τη δική μας άποψη έχουμε δει και αντιμετωπίσει κάποια από τα τεράστια προβλήματα της κοινωνίας, το έχουμε ήδη πράξει στη Βουλή. Και προκαλώ τον οποιοδήποτε εκπρόσωπο επιτελείου να μας αποδείξει τι έχει κάνει η δική του πλευρά μέσα στο Κοινοβούλιο, από τη μέρα που έχουμε εμείς εισέλθει στο Κοινοβούλιο, και να μας δείξουν και ποια ήταν η αντιμετώπιση τους στις προτάσεις που έβαλε το ΕΛΑΜ αυτούς τους 19 μήνες. Επιγραμματικά να αναφέρω ότι σε αριθμό προτάσεων από τα κύρια θέματα που ταλανίζουν την κοινωνία και αυτά που είναι στο προεκλογικό πρόγραμμα, είμαστε οι μόνοι που δεν έχουμε αφήσει ούτε έναν πίσω στα μέτρα των δυνατοτήτων μας και αναφέρομαι στη δυνατότητα που μας δίνει το Σύνταγμα. Παράδειγμα, ακούμε 4 επιτελεία να μιλούν για το κόρμα καταθέσεων και πραγματικά διαρωτώμαι αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει ότι για 4,5 χρόνια δεν έχουν πράξει απολύτως τίποτα. Μιλώ και για την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Ναι. Και προκαλώ ξανά τον οποιοδήποτε. Να πράξουν κάτι ως προς τι δηλαδή για το κούρεμα. Γιατί το κούρεμα ήταν μια απόφαση που λήφθηκε τότε. Ως προς τι εννοείται? Είναι νομίζω αναγνωρισμό από τους πάντες ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν υποστεί έναν έγκλημα. Τους πήραν τα λεφτά. Μιλάτε για τους καταθέτες, παραδείγματος χάρη. Μιλώ για τους κουρεμένους καταθέτες. Σε πρώτη φάση, σε αυτό αναφέρομαι τώρα. Ναι. Και να ακούμε τα επιτελεία με τόση ευκολία, είτε να τάσουν εύκολες προτάσεις και πραγματοποιήσιμες, είτε ταυτόχρονα η ίδια η μη κυβέρνηση. Μη πραγματοποιήσιμες, εννοείται. Μη πραγματοποιήσιμες. Κατά την άποψή τους, είναι πραγματοποιήσιμες. Ναι. Όμως ο κόσμος που ακούει θέλει να δει τι πραγματικά θα γίνει. Όταν για παράδειγμα, μία πρόταση που έχουμε καταθέσει εμείς και δεν έχει συζητηθεί καν, είναι η άμεση. Δηλαδή από την επομένη της ψήφισης αυτής της νομοθεσίας για φοροαπαλλαγή αυτών των ανθρώπων που έχουν κουρευτεί τόσο άδικα. Δεν μπορούν οι υπόλοιποι 54 να μην το έχουν συζητήσει ακόμη και να θεωρούν ότι επειδή είναι εκλογές και θα πούν κάτι στον κόσμο, ο κόσμος θα το χάψει. Ναι. Δεν μου λέτε, κύριε Παπαγιάννη, από όλα αυτά που ακούτε, τις θέσεις των υποψηφιών των κομμάτων κτλ. Και στο Κυπριακό αλλά και στην οικονομία, υπάρχει κάποιος από τους υπόλοιπους υποψήφιους, γιατί εδώ μπαίνει και το θέμα του δεύτερου γύρου, έτσι, που είστε λίγο πιο κοντά στο Κυπριακό, λίγο πιο κοντά στην οικονομία κτλ.? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Ναι. Την απάντηση την έχουμε δώσει με το να κατεβούμε αυτόνομα στις εκλογές. Ναι. Εάν υπήρχε η οποιαδήποτε ταύτιση ή οποιαδήποτε σήμεια ή ναι, ακόμη ναι. αν θέλετε, αν είμαστε κοντά σε κάποιον υποψήφιο, πολύ απλά δεν θα είχαμε συμμετάσχει με τη δική μας υποψηφιότητα στις συγκεκριμένες εκλογές. Έχουμε
λάβει μέρος σε αυτές τις εκλογές με τον πρόεδρο του ΕΛΑ. Mm-hmm. Άρα θεωρούμε ότι αυτές οι εκλογές δεν είναι οι οποιασδήποτε εκλογές. Mm-hmm. Μπροστά μας, πολλοί αναφέρουν ότι υπάρχουν διλήμματα. Mm-hmm. Θα πω κάτι που είπε ένας φίλος και το έχω ως φάρος στη ζωή μου. Μπροστά στην αλήθεια δεν υπάρχουν διλήμματα. Mm-hmm. Σε αυτές τις εκλογές όλοι θα κληθούμε να ψηφίζουμε για το αν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ή αν θέλουμε να αλλάξει κάτι. Mm-hmm. Για μας η δική μας υποψηφιότητα δεν είναι μια μαγική υποψηφιότητα που με ένα μαγικό ραβδί θα διορθώσει τα πάντα. Όμως έχουμε αποδείξει ότι αφού γραζόμαστε τα προβλήματα αυτού του λαού, mm-hmm. έχουμε κάνει τις οποιασδήποτε κινήσεις είτε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, μέσα στο κοινοβούλιο, για όλα τα ζητήματα. Και μπορώ να σας αναφέρω κάποια θέματα. Επειδή υπάρχει όμως και ο δεύτερος γύρος, κύριε Παπαγιάννη, και εκεί είναι το θέμα, έτσι. Και ενδεχομένως να εξασφαλίσετε και ένα ποσοστό, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω, κοντά στο 4%. Είναι πολύ σημαντικό για κάποιον υποψήφιο από αυτούς που θα περάσουν, αν μπορέσει να σας προσεγγίσει, έτσι. Αυτό το 4% ή το όποιο ποσοστό εξασφαλίσετε. Όπως άλλωστε έχει δηλώσει και ο κ. Χριστού δημόσια. Θα πάτε με ένα ερωτηματολόγιο. Αυτό που θα πράξουμε ακριβώς μετά το τέλος της προεσκυριακής είναι να αποστείλουμε στους δύο που τελικά θα mm-hmm. περάσουν στο δεύτερο γύρο ένα ερωτηματολόγιο με τα πιο καυτά ζητήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας, όπως είναι αυτό του Κυπριακού, όπως είναι τα θέματα της οικονομίας και της κοινωνίας, mm-hmm. όπως είναι τα θέματα υγείας. Αν υπάρξουν απαντήσεις από τους δύο απομείναντες, τότε θα δούμε τι θα απαντήσουν, εάν απαντήσουν, το παραλαμβάνω, και αναλόγως θα πράξουμε. Δεν πρόκειται όμως να αφήσουμε τον κόσμο χωρίς μια επίσημη απάντηση και χωρίς στην ουσία να τοποθετηθούμε. Mm-hmm. Θα είναι ξεκάθαρη η τοποθέτησή μας. Ξεκάθαρη τοποθέτηση μπορεί να είναι και κανένα, έτσι. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, αυτό λέμε. Είναι μια ξεκάθαρη τοποθέτηση και το κανένας, λέτε. Όταν υπάρχει ξεκάθαρη τοποθέτηση, είναι ξεκάθαρη. Ναι. Δεν πρόκειται να αγνοήσουμε ή να μην βγούμε δημόσια να πούμε τι θα πράξουμε. Επειδή αναφερθήκατε στο Κυπριακό και στην οικονομία ως το πιο καυτά, στο Κυπριακό, παραδείγματος χάρη εκλέγεται, λόγω χάρη, ο κύριος Χρήστου, έτσι. Τι θα κάνει την επόμενη μέρα? Καταρχάς, αυτό που λέμε και είναι εντελώς διαφορετικό με όλους τους υπόλοιπους, είναι ότι εμείς θεωρούμε λαθασμένη τη βάση που συζητείται το πρόβλημα της Κύπρου. Ναι. Το πρόβλημα, φυσικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, αλλά κανένας επίσημα δεν το δηλώνει στο διεθνή παράγοντα, είναι η εισβολή της Τουρκίας, η συνεχιζόμενη κατοχή του σχεδόν 40% των κατεχόμενων εδαφών μας και τα όσα έχουν ακολουθήσει την τουρκική εισβολή. Πρακτικά όμως τι θα κάνετε, κύριε Χρήστο, ζητήσουμε... γιατί θα πρέπει κάτι να γίνει την επόμενη μέρα. Ναι, αυτό λέω, ότι εμάς οι κινήσεις μας, εάν θα κλαίγει... Σε ποιο θα απευθυνθείτε? Στο Γενικό Γραμματέα του ΕΕ. Ο οποίο συζητά όμως στη βάση Ομοσπονδίας, δεν είναι? Αυτό θα του πούμε, ότι 43 χρόνια το πρόβλημα απλώς διαιωνίζεται, δεν έχουμε μετακινηθεί προς τα εμπρός καθόλου και δεν έχουν κερδίσει τίποτα. Και τι θα του πείτε, δηλαδή, να καταργήσουμε, να βάλουμε ένα μεγάλο χ σε αυτά που συζητούνται τόσα χρόνια? Για όσα έχουν γίνει αυτά τα χρόνια, για τον λόγο ακριβώς ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε θετική εξέλιξη, ότι πρέπει το πρόβλημα να επανατοποθετηθεί στη σωστή του βάση, που όπως έχω αναφέρει είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής, και βεβαίως μαζί με όλα τα χαρτιά που έχουμε μπροστά μας και δυστυχώς δεν τα εκμεταλλευόμαστε, όπως είναι τα κοιτάσματα του φυσικού αερίου και γενικά τα θέματα ενέργειας, όπως είναι το ευρωπαϊκό ρεύμα, τέλος πάντων, που φαίνεται να είναι αντιτουρκικό, δεν έχουμε εκμεταλλευτεί σαν Κυπριακή Δημοκρατία τις χώρες που επίσημα στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν ταχθεί με διάφορους τρόπους εναντίον της Τουρκίας. Δεν τις έχουμε εκμεταλλευτεί, ούτε και προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις συμμαχίες στα ενεργειακά. Οι συμμαχίες ευτυχώς είναι δύο ξεχωριστά θέματα. Ναι. Όσον αφορά... Εσείς τα αναφέρατε, γι' αυτό ναι, τα έβαλα εγώ, μαζί. Εγώ μιλώ για διάφορα βήματα που μπορούν να γίνουν και δεν έχουν γίνει. Όσον αφορά τα ενεργειακά, αυτό που είναι και αναγνωρισμένο και έχουμε ήδη το δηλώσει, είναι ότι όσον αφορά τα ενεργειακά, έχουμε προχωρήσει ήδη στον EastMed, που αυτό που έλεγαμε πάντα εμείς για να περνούν οποιοδήποτε φυσικό πλούτο αναδειχθεί από τα χωρικά βασίδατα, μέσω της Ελλάδας και στη συνέχεια στην Ευρώπη. Άρα στην ουσία να υπάρχει άμεση σύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα στα ενεργειακά και μαζί με τις υπόλοιπες χώρες που είναι υπερδυνάμεις, τόσο οι ευρωπαϊκές αλλά και τα συμφέροντα των υπόλοιπων χωρών, να αξιοποιήσουμε το φυσικό μας αέριο χωρίς την Τουρκία. Αυτό άμεσα θα έχει και οικονομικά αλλά και άλλα αντίκτυπα στην Τουρκία. Το αξιοποιούμε με την Τουρκία τώρα, αυτή τη στιγμή? Όχι, αλλά κινδυνεύουμε, όπως έχει γίνει μόλις πρόσφατα με τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και την άμεση απάντηση από το περιβόητο έγγραφο του κ. Γκουτιέρες, να βάλουμε την Τουρκία. Δεν λέω ότι το θέλουμε, αλλά είτε άθελα είτε εσκεμμένα
σε κάποιες περιπτώσεις, την Τουρκία στο παιχνίδι. Ναι, αφού όμως θα πάμε στο Γενικό Γραμματείο, όπως λέτε, και να έρθουμε ξανά στο Κυπριακό και στην επίλυσή του, θα απευθυνθούμε στο Γενικό Γραμματέα, αλλά θα του πούμε ότι δεν θέλουμε να συζητήσουμε στη βάση Ομοσπονδίας. Και τι θα μας πει ο Γενικός Γραμματέας? Θα του πούμε, δεν είναι τόσο απλό. Ναι. Δεν θα ξημερώσει μια μέρα και θα γίνει αυτό. Χρειάζονται αρκετά βήματα. Αυτό που πρέπει είναι να γίνει. Είναι ρεαλιστικό όμως, εννοώ, κύριε Παπαγιάννη, αυτό. Για γιατί είναι, και ο κόσμος που σας ψηφίζει, ναι, ενδεχομένως να θέλει να, να δει αν είναι και ρεαλιστικό αυτό το οποίο προτείνεται. Κατά τη δική μας άποψη είναι πολύ πιο ρεαλιστικό, αν θέλετε να το θέσω έτσι, ναι, από αυτό που βιώνουμε σήμερα, από αυτό που θέλουν κάποιοι να εφαρμόσουν στην Κύπρο, που δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά αλλού στον πλανήτη, πουθενά αλλού. Και αν υπάρχει οποιοδήποτε παράδειγμα, μπορεί κάποιος να μας το πει. Αν κάποιος αναφέρει 3-4 παραδείγματα παρόμοια ομοσπονδίας που έχουν ήδη αποτύχει, τότε θα λάβει την απάντηση από μόνος του. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω και είναι σημαντικό, είναι ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι πρέπει να συζητούμε με τους Τουρκοκύπριους που δεν είναι αναγνωρισμένοι από κανέναν. Το πρόβλημα είναι με την Τουρκία και όχι με τους Τουρκοκύπριους. Η ίδια Κυπριακή Δημοκρατία το έχει αναγάγει σε κοινωνικό πρόβλημα. Εμείς ξεχωρίζουμε τα δύο, θεωρούμε ότι η Τουρκία είναι ο επέτειος, η Τουρκία φταίει για αυτό που έγινε στην Κύπρο και όχι η κοινότητα των Τουρκοκυπρίων. Δεν πρέπει να τους βάζουμε καθόλου στη συζήτηση, λέτε, στους Τουρκοκυπρίους. Δεν είπα αυτό. Αν θα είναι στη συζήτηση, θα πρέπει να είναι ως, τέλος πάντων, ο διαπραγματευτής των Τουρκοκυπρίων. Τίποτα πέραν τούτου. Είχαμε εκλογές στα κατεχόμενα πρόσφατα και κάποιοι αναγνώρισαν τις εκλογές και θεώρησαν ότι αναλόγως με το ποιος εκλεγεί, τότε θα έχουμε και διαφοροποίηση στο Κυπριακό. Μόλις πρόσφατα είχαμε την εκλογή του κύριου Ασαρκίδη. Ένα λεπτό. Γιατί λέτε τις αναγνώρισαν, κύριε Παπαγιάννη? Λέγαμε όλοι και λέγανε νομίζω και τα κόμματα και τα επιτελεία έτσι, ότι είναι παράνομες οι εκλογές, αλλά ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και πώς διαμορφώνεται έτσι η αντίληψη εντός της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Είναι παράλογο αυτό? Να πω ότι είναι παράλογο. Ναι. Ο καθένας πρέπει να κρίνεται με αυτά που πράττει. Όταν υπάρχουν συναντήσεις και συζητήσεις με κυπριακά κόμματα, με τα αντίστοιχα μη αναγνωρισμένα τουρκοκυπριακά, εμέσως αναγνωρίζουμε την ύπαρξή τους. Ναι. Και συνεχίζω να πω παρακάτω όσον αφορά τις εκλογές. Εφόσον είναι έναν έκτρωμα, όπως το αποκαλούν διάφοροι, και είναι μη αναγνωρισμένο κράτος, πώς είναι δυνατόν εμείς να αναγνωρίζουμε τις εκλογές? Και το να αναγνωρίζουμε δεν σημαίνει ότι θα βγούμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να πούμε ότι τους αναγνωρίζουμε. Αλλά όταν κάνεις σχόλια, σε ακούν οι συμπολίτες μας να σχολιάζει ότι αυτός είναι καλύτερος από τον άλλον ή με τον τάδε θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να λύσουμε τον Κυπριακό, τότε είσαι αδικαιολόγητος. Ναι. Ναι, ναι. Εντάξει. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε, αλλά δεν ξέρω. Αφήνετε εντελώς. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, ότι πρέπει να αφήσουμε εντελώς εκτός αν δεν συζητήσουμε. Οι Τουρκοκύπροι είναι μέρος του προβλήματος. Ναι. Οι Τουρκοκύπροι είναι βάση του συντάγματος του 60 μειονότητα στην Κύπρο. Ναι. Του 17-18%. Και πρέπει να τους αποκλείσουμε εντελώς. Ποιος είπε αυτό το πράγμα? Ναι, αφού δεν θα συζητήσουμε μαζί τους, δεν θα τους εμπλέξουμε. Ναι, πολύ απλά, επειδή από μόνοι μας όταν συζητούμε μαζί τους, υποβαθμίζουμε το ίδιο το πρόβλημα το δικό μας. Ναι. Δεν είναι οι Τουρκοκύπροι που εισέβαλαν στην Κύπρο. Άρα, τι μας λέτε? Ότι πρέπει να τους αφήσουμε. Την Τουρκία. Μάλιστα, άρα πρέπει να τους αφήσουμε εντελώς εκτός. Ναι, επειδή οι Τουρκοκύπροι, αν επειδή ο κύριος Κουντέρας, τον οποίο θέλετε να απευθυνθείτε, λέτε και θα απευθυνθείτε, μας είπε ότι οι δύο ηγέτες στην Κύπρο θα πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους και να απευθυνθούν στον ίδιο. Δηλαδή, ο ίδιος μας το αποδεικνύει. Αυτόν τον οποίο εσείς δεν βγάζετε έξω από το παιχνίδι, τον αφήνετε τον κύριο Κουντέρας εντός του παιχνιδιού. Ναι, δεν έχουμε αναφέρει ποτέ, για να μην παρεξηγηθούμε με οποιοδήποτε τρόπο, ότι μπορεί το Κυπριακό να λυθεί αυτή τη στιγμή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο. Ναι. Άρα πρέπει να λυθεί με συνομιλίες. Γι' αυτό και αναφέρω τον κύριο Κουντέρας. Όσον αφορά τους Τουρκοκύπριους όμως, εμείς οι ίδιοι, σαν Κυπριακή Δημοκρατία, τους έχουμε αναγάγει ως τον συνομιλητή. Μάλιστα. Έχουμε δει όλοι πρόσφατα ότι η Τουρκία επικαλέστηκε. Και ολοκληρώστε με όποιο τρόπο θέλετε, κύριε Παπαγιάννη. Επικαλέστηκε η κυβέρνηση ότι ήταν επιτυχία ότι φέραμε την Τουρκία στο τραπέζι. Θέλω να μου πει κάποιος ποια ήταν η επιτυχία, επειδή εμείς δεν έχουμε αντιληφθεί ποια ήταν αυτή η τεράστια επιτυχία και επειδή θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλα τεράστια προβλήματα που θα έπρεπε να αναφερθούμε. Αυτό που θέλω να πω σε όποιους πρόκειται να μας ακούσουν είναι ότι στις 28 του Γενάρη για μας δεν υπάρχει κανένα δίλημμα. Είτε ψηφίζουν οποιοδήποτε από τους 4 υποψηφίους που πολλές φορές είναι αυτοί που εκπροσωπούν το σύστημα, ή δίνουν τη ψήφα τους στο ΕΛΑΜ για να μπορέσει αυτή η πατρίδα να προχωρήσει. Και το καταλυτικό να είναι ότι θα αλλάξουμε γενικά την αντίληψη που αντιλαμβανόμαστε και χειριζόμαστε τα προβλήματα. Κύριε Παπαγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.